την ώρα, ναι, ήσουν ευρωβουλευτής. Το πιθανότερο θα μου λέγατε. Ναι, πού να σου λέγαμε. Ναι. Δεν σου λέμε διότι διαγράφεις από τον κύριο Κασελάκη, διαγράφεις το κόμμα. Άρχισες μια κριτική μετά. Δεν ξέρω αν το αποτέλεσμα σε διαψεύδει ή σε δικαιώνει. Ποια είναι η εκτίμηση? Δεν έχει να κάνει με την προσωπική μου ανάμειξη, που ευτυχώς απειλάγει από όλο αυτό, διότι στην πορεία της προεκλογικής εκστρατείας είχα τόσες αντιρρήσεις με την εικόνα που πούλησε ο κύριος Κασελάκης και με το περιεχόμενο της ρητορικής του. Όσο ήσουν υποψήφιος, δεν το εξέφρασες πάντως. Όσο ήμουν υποψήφιος, αγαπητέ Αντώνη, δεν είχαν γίνει όλα αυτά τα λάθη. Δεν υπήρξαν όσο ήμουν υποψήφιος τα πατρίστησια οικογένεια, τα θαύματα στην Κολυμπήθρα, η καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων κατά τον τρόπο που έγινε, το lifestyle στα μπουζούκια κτλ. Δεν είχαν γίνει όλα αυτά. Και επειδή εγώ με όλα αυτά είμαι αντίθετος, με το ανεβαίνουμε με το σύντροφό μας ή το σύζυγό μας, εν πάση περιπτώσει, στην εξέδρα, στην κεντρική προεκλογική ομιλία, εγώ είμαι με όλα αυτά αντίθετο, σαφώς θα υπήρχε πρόβλημα στην πορεία. Και άρα καλύτερα που έγινε την ώρα που επειδή έγινε. Επειδή γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια, όμως, εγώ μπορώ να σου μιλήσω και λίγο πιο. Να μείνουμε στην ουσία όμως. Ναι, όχι, είναι ουσία. Μπορώ να σου μιλήσω γιατί ο καθένας κρίνεται και από τα προηγούμενα του και από τα τωρινά του. Ναι, ναι. Εγώ θα μπορούσα να σου πω τώρα τα λες αυτά, Δημήτρη Παπανότητα, επειδή σε διέγραψαν. Πριν τα βρίσκεις όλα μια χαρά. Όχι, όχι. Τα λέω 15 μέρες μετά τη διαγραφή μου. Γιατί 15 μέρες θυμάσαι ότι έλεγα ότι εδώ υπάρχει ένα πολιτικό ύψος και δεν σημαίνει τίποτα η δική μου διαγραφή. 15 μέρες μετά, και ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ γυρνούσε δεξιά-αριστερά και σε σένα έλεγε ότι είναι θέμα αρχών και αξιών, ότι εμείς δεν έχουμε αξίες, έχει ο κύριος αυτός. Όχι. Το αποτέλεσμα πώς το κάνεις? Είναι μη τίμιο. Το αποτέλεσμα λοιπόν, γιατί εκεί είναι η ουσία του πράγματος, εγώ δεν αποχώρησα και είχα θέσει και αυτόν στη διάθεσή τους για αποχώρηση. Το αποπομπή είναι ένα ψέμα του κυρίου Κασελάκη. Το παρέτηση είναι η αλήθεια. Που έγινε 24 ώρες πριν την αποπομπή. Ναι. Ως προς την ουσία του πράγματος. Εδώ ήρθε ένας άνθρωπος και ευαγγελίστηκε για την αριστερά ότι εγώ θα σας φέρω ψήφους, θα σας φέρω τους απολυτή και θα σας κουβαλήσω κόσμο. Πούντι. Η πτώση του ποσοστού που βλέπω μέχρι στιγμής τουλάχιστον να καταγράφεται για τον ΣΥΡΙΖΑ και από τα exit polls αλλά και από τις καρτέλες που παρακολουθώ τόση ώρα είναι δραματική, διότι κάτω από 20% με όλα αυτά τα μέτωπα που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, με ιδιωτικοποίηση της υγείας, με εμπόρους και ελεύθερους επαγγελματίες δυσαρεστημένους από τη φορολογία τους, με χίλια δυο θέματα, με κράτος δικαίου που τίθεται υπό αμφισβήτηση από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή με χίλια θέματα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο κ. Κασελάκης ώστε να κάνει αντιπολίτευση, μας έλεγε σε ποια πάρτι πάει, πότε θα κάνει στην Κρήτη το γάμο και τι. Λοιπόν, το κάτω του 20% για μένα είναι μια θλιβερή ήττα για το ΣΥΡΙΖΑ, θλιβερή ήττα, και θα πρέπει να προβληματίσει τα σοβαρά στελέχη της αριστεράς. Αλλά κάποιοι λέγανε μονοψήφιο, Δημήτρη. Λέγανε για ποιο. Και δεν υπάρχει καλά τώρα. Αυτοί που λέγανε για μονοψήφιο ήταν τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης. Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Όντως, ο κύριος Κασελάκης στη συνέντευξη του την τελευταία στο Sky είπε ότι προσδοκώ τουλάχιστον ένα ποσοστό που θα έχει το 2 μπροστά. Ναι. Αυτή ήταν η τελευταία του πρόβλεψη. Δεν ήταν ούτε το 15, ούτε το 16, ούτε το 17. Σωστό είναι αυτό. Σε κάθε περίπτωση. Ναι, οι συνθήκες όμως, Σταύρο μου, είναι όχι, οι σοβαρές. Λέω σε αυτή την κουβέντα ότι η κυβέρνηση έχει κάνει τόσα στραβά που θα έπρεπε η αντιπολίτευση να το καρποθεί. Το καρπόθηκε. Ναι. Πάντως, για να μην λέμε πολλά, συγγνώμη, το ποσοστό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, το χειρότερο που έχει πάρει στην ιστορία του, ήταν 17,83 στις εθνικές εκλογές του 23. Εάν τώρα λοιπόν στατιστικά είναι μεταξύ 15 και 18, είναι κάτω από το μέσο όρο. Δηλαδή καλά, να το δούμε και στην τελική. Να το δούμε. Αλλά εγώ προσπαθώ να καταλάβω από πού πολλαπλασίασε ο κύριος Κασελάκης στα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, πού τα βγάτησε. Γιατί αν είσαστε το ίδιο με τις εθνικές εκλογές. Η διπλή διάσπαση υπήρχε. Διπλή διάσπαση και έφερε ένα ακροατήριο πολύ μεγάλο. Η διπλή διάσπαση είναι ο κόσμος που επιτίθεται φέρνει ο κ. Η Νέα Αριστερά. Ποια διάσπαση? Ο κόσμος την αποστασία δεν διάσπαση, εσωτερική αμφισβήτηση, κύριε Παπανότα. Αγαπητέ στην αριστερά, οι αποστάτες είναι πάντα χαμένοι. Τι έγινε στο συνέδριο. Είναι θαύμα αυτό το οποίο κατάφερε ο Στέφανος Κασελάκης. Σαν αυτό της Κολυμπήθρας. Και άμα δεν το βλέπουμε, νομίζω ότι δεν κάνουμε μια έτσι ειλικρινή πολιτική ανάλυση. Με την αριστερά, Δημήτρη. Άλλο πράγμα η αποστασία σε άλλα πολιτικά κόμματα. Υπό τις συνθήκες που έγινε. Κοίτα, η ταπεινή μου άποψη, υπό τις συνθήκες που έγινε, επειδή δεν πήρα εγώ τη θέση του Προέδρου, γεια σας, φεύγω, για μένα ήταν αποστασία. Μάλιστα. Εσύ τώρα
Θα το πω όπως το νιώθω και μου απαντάς. Ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ σήμερα? Όχι. Τι ψήφισες, αν θες να το πρώην υποψήφιος. Το έχω ανακοινώσει στα σχολεία. Δεν την είδα ανακοίνωση, αλλά αν θες μου το εξηγήσεις. Ποια σκεπτικό. Τα παρακολουθούσατε μέχρι πρόσφατα και ψαρεύατε από τα social media. Με ποιο σκεψικό δεν ψήφισες το κόμμα με το οποίο θες να υποψηφίσεις? Με σκεπτικό ότι ο πλέον σοβαρός πολιτικός λόγος που άκουσα προοδευτικός ήταν του κυρίου Ανδρουλάκη. Ψήφισες ΠΑΣΟΚ δηλαδή? Για πρώτη φορά στη ζωή μου. Γιατί ο μόνος σοβαρός αντιπολιτευτικός λόγος που άκουσα ήταν του κυρίου Ανδρουλάκη. Και χαίρομαι που βλέπω και μια νίκη του στη μάχη της Κρήτης, όπως διαγράφεται τουλάχιστον από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Και χαίρομαι που πραγματικά ανεβάζει λίγο-λίγο τα ποσοστά της παρέμβασης. Μέσα σε ένα μήνα όμως, για να μην παρεξηγηθώ, βλέπω και εγώ τις ευθύνες του ΠΑΣΟΚ για το ότι φτάσαμε κάποια στιγμή να πέσουμε στα βράχια. Μάλιστα. Νιώθω όμως ότι το ΠΑΣΟΚ σήμερα του κυρίου Ανδρουλάκη δεν είναι ακριβώς το ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου, του Σιμίτη. Σε βλέπω έτοιμο για υποψήφιο, ναι, του κυρίου Ανδρουλάκη. Δεν θα ξανασχοληθώ με αυτό. Δεν θα ξανασχοληθεί. Το υπόσχεσαι? Όχι, το υπόσχομαι, το έχω πει 100 φορές. Πάντως δεν πήρε και ο κύριος Ανδρουλάκη σήμερα, δεν, επειδή έκανε όντως μια σοβαρή εκλογική. Κύριε Μπογδάνο, πώς κρίνετε τα αποτελέσματα? Στα ποσοστά δεν φαίνεται κάτι. Κύριε Μπογδάνο, αναφέρομαι και θέλω το σχόλιο σας και για τα αποτελέσματα.